Ανάγγελο Γαβριήλ, ευλογημένη, ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες και χαριτωμένη κόρη της Ναζαρέτ, τη Μαριών, το μυστήριο της αρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Μη φοβάσαι, Μαριάμ, αλλά να χαίρεσαι, της είπε ο Αρχάγγελος, να χαίρεσαι, διότι ο Θεός έκρινε άξια να δεχθείς την εξαιρετική έμνοια και χάρη Του, τέτοια που δεν την έλαβε ποτέ καμιά άλλη γυναίκα, αλλά εσύ μόνο αξιώθηκες να λάβεις, θα έρθει σε σένα το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό θα σε καθαρίσει και θα σε εξυγειάσει και η δύναμη του Υψίστου θα ρίξει τη δημιουργική και προστατευτική σκέπη της πάνω σου. Γι' αυτό και το απολύτως αναμάρτητο και άγιο βρέφος που θα γεννηθεί με τον υπερφυσικό αυτό τρόπο θα αναγνωριστεί ότι είναι ο ίδιος ο Υιός του Θεού και θα του δώσει το όνομα Ιησούς. Εάν γνώριζε η γη και ο ουρανός το τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ μετέφερε το μήνυμα του Θεού, θα παρακολουθούσαν με κομμένη την ακροή, περιμένοντας με αγωνία την απάντηση της Παναγίας, γιατί χωρίς τη δική της συγκατάθεση δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Ο Άγγελος περιμένει την απάντησή σου, Παρθένε, γιατί είναι καιρός να επιστρέψει και πάλι στο Θεό. Αλλά και εμείς αναμένουμε δέσποινα ένα λόγο που θα μας φέρει το έλεος. Αυτό ζητεί από σένα με θερμές εικαισίες ευλεμικής κόρης, ο πτωχός Αδάμ με τους δυσκισμένους απογόνους του που εκδιώχθηκαν από τον Παράδεισον. Αυτό εκπαλεί ο Αβραάμ και ο Δαβίδ και οι άλλοι πατέρες, οι προγονείς σου. Δώσε, Παρθένε, χωρίς εργοπορία την απάντησή σου. Δέσποινα απάντησε και η απάντησή σου να είναι λέξη που περιμένει η γη, που περιμένει ο Άδης, που περιμένουν αυτοί ακόμη οι ουρανοί. Άνοιξε και χαριτωμένη κόρη την καρδιά σου και πίστευσε. Άνοιξε τα χείλη σου και πες το ναι. Έτσι είστε η ευλογημένη απάντηση. Ιδού η Κυρίου γεννητόμη κατορήμα σου. Ιδού είμαι η δούλη του Κυρίου πρόθυμη να υπηρετήσω τις πουλές σου. Μακάρι να γίνει σε μένα όπως το είπε και ο άγγελος έφυγε. Ιδού η Κυρίου. Μία απάντηση με την οποία εκδήλωσε η κόρη της Ναζαρέτ ταπεινά την υποταγή της στο θέλημα του Θεού, την προθυμία της να διακονήσει στο ακατάληπτο και υπερχιές μυστήριο της αρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Την καλούσε ο Αρχάγγελος να υπακούσει σε πράγματα που ήταν τελείως ακατάληπτα στην ανθρώπινη λογική και αντίθετα στους φυσικούς νόμους. Εν τούτης εκείνη συγκατατίθεται χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη και εμπιστεύεται στον εαυτό της την πανάγαθη πρόνοια του Θεού. Η προθυμία της Παναγίας μας να υπηρετήσει το μέγιστο γεγονός της αρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού φανερώνει όλο το ψυχικό μεγαλείο της και αποτέλεσε τη σφραγίδα της νέας εποχής, εκείνης που θα άρχιζε με την ανθρώπιση του Σωτήρου μας Κυρίου Ιησού Χριστού. Το παράδειγμα της υπακοής και υποταγής της Παναγίας στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων μα διδάσκει να ανοίγουμε και εμείς πρόθυμα και διάπλατα τις πόρτες της ψυχής μας για να ανταποκρινόμαστε στο σχέδιο του Θεού που αφορά στην πορεία της ζωής μας. Να υποτασσόμαστε με υπακοή και υποταγή στο Άγιο θέλημά Του, όπως αυτός αποκαλύπτεται στην καθημερινή μας ζωή. Πιθανόν αρκετές φορές να φαίνεται το σχέδιο του Θεού ακατάληπτο και ανεξήγητο στη φτωχή ανθρώπινη λογική μας. Όμως εφόσον με εμπιστοσύνη αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού,
να είμαστε βέβαιοι ότι θα φτάσουμε με ασφάλεια στο τέρμα της πορείας μας. Ας μας εμπνέει πάντοτε με την Αγία Ζωή της, η φιλόστρωγη μητέρα μας Παναγία, και μαζί με την υπακοή μας στα λόγια του Υιού της, να ψάχνουμε από τα βάθη της ψυχής μας με γνωμοσύνη κατά τη μεγάλη χαρμόσυνη μέρα της εορτής της. Σήμερα σωτηρία σημών το κεφάλαιο, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μεταξύ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος.